12 άτομα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε σπίτια στο κέντρο της Αθήνας συνέλαβε η αστυνομία. Πάμε στο Γιάννη Ρίγο. Γιάννη, εντυπωσιακά είναι και τα όσα βρέθηκαν στα ακρισφυγετά τους. Ακριβώ και με ένα αποκαλυπτικό λοιπόν, βίντεο που δημοσίευσε η ελληνική αστυνομία. Θα, βρείτε, θα δούμε του άντρε από το τμήμα εγκλημάτων κατά ιδιοκτησία τη Διεύθυνση Ασφάλεια Αττικής να βρίσκονται μέσα σε ένα από τα δέκα κρυσφίγετα τη συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Και λοιπόν μέσα εκεί βρήκαν σε σακούλε πολλά πιστόλια, δύο περίστροφα, πλήθο φυσικείων, μαχαίρια, διαρρηκτικά εργαλεία, ακόμα και το χρηματικό ποσό των 8.000. Ευρώ. Να σου πω ότι τον τελευταίο χρόνο είχαν ρημάξει κυριολεκτικά τα σπίτια στην Αττική. Μιλάμε για περισσότερα από περισσότερες από 47 διαρρήξεις σε όλο το λεκανοπέδιο. Τώρα πώς δρούσε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση κατευθυνόταν στις οικίες στην περιοχή που ήθελε να δράσει και παρακολουθούσε τους ένικους του διαμερίσματος και στη συνέχεια κατάφερναν ενώ έλειπαν εκείνοι να μπαίνουν μέσα στα διαμερίσματα και να τα κάνουν άνω κάτω. Να σου πω ότι συνελήφθησαν 12 Γεωργιανοί. Μάλιστα είναι μέλη της πιο σκληρή μαφιόζικη συμμορία παγκοσμίω, η αποκαλούμενη Βόρζα Κόνε. Είναι μια εγκληματική οργάνωση με απόλυτη δομή και ιεραρχία. Να σου πω, κλείνοντα, Ματίνα, ότι την θέση του αρχηγού την ειχε ενας ένα 72χρονο άνδρα. Μάλιστα, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.